Διάβαζα όμως ότι οι εξετάσεις είπαν ότι ήταν ζόρικα τα πράγματα. Δύσκολα, εσείς δύσκολα. Για πείτε εσείς εδώ με τις τεράστιες βαθμολογίες. Θα μιλήσω δεύτερος, γιατί είμαι λίγο τσαντισμένος. Γιατί, ρε. Γιατί είμαι ο. Θα βγάλω τώρα από όλοι ότι είμαι ο συντηρητικός, ο γέρος της παρέας. Πες, βρε, πες. Θα τα πω. Αυτά που κατά διάβασα ήταν ναι, σωστά. Και εγώ τώρα είμαι στο εθνος.gr και στο in.gr για να επιβεβαιώσω. Πάνω από 73, διαβάζω κιόλας, δηλαδή, μαθηματικά, πάνω από 73,56 έγραψε κάτω από τη βάση. Τα ίδια στη φυσική. Φυσική 45,04. Στην έκθεση 17,13 των υποψηφίων έλαβε κάτω από τη βάση. Εσύ γιατί τα παιδιά. Μπορεί να ήταν δύσκολα τα δεν είναι. Καταρχάς δεν το ρίχνω μόνο στα παιδιά. Θα μιλήσω. Εντάξει. Πες, είναι τρεις παράγοντες εδώ. Είναι το σχολείο, είναι το παιδί και είναι και η οικογένεια. Όταν το παιδί είναι σε ένα TikTok, σε ένα κινητό, όταν τα πρότυπα που παίρνει από εμάς, από την τηλεόραση, είναι διαρκώς αυτός εύκολα λεφτά, αυτός που πήγε στο reality, εκείνος που είναι τράπερ να πούμε, ο τρίτος εκεί πέρα εύκολα, γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί παλιά, λέγανε γιατρός, δικηγόρος, για δύο λόγους. Που όλοι πήγαμε απέναντι και λέγαμε για τους γονείς φυσικά, δεν λέω όχι, για να βοηθήσεις τον κόσμο και για να βγάλεις λεφτά. Όταν βλέπουν και τραγουδάνε τα παιδιά, ακούνε τραγούδια που λένε εύκολα λεφτά, γρήγορα λεφτά, πάμε αυτό, δεν πάει στο μυαλό τους ότι πρέπει να σπουδάσουν. Ούτε για τον εαυτό τους, ούτε για να καλλιεργηθούν, ούτε για την παιδεία τους, ούτε τίποτα. Σου λέει εύκολο χρήμα. Θα γίνω influencer, να, ο τάδε. Ο τάδε είναι influencer. Βγάζει εκεί πέρα να πούμε, διαφημίζει αυτό, βγάζει τους λεφτά. Εγώ γιατί να σπουδάσω και να δώσω και μια δική μου. Να πω για τους άλλους δύο γρήγορα. Οι γονείς, οι κακομοίρηδες. Ένα μα τι, τι να κάνει, τι να πρωτοκάνει και ο γονέας. Και ο γονέας εδώ μεταξύ, παλιά υπήρχε να τα πω κι αυτά. Συγγνώμη τώρα. Υπήρχε αυτό ότι εκεί στερήθηκα για να σπουδάσεις. Και ο γονέας πια. Κοιτάζει ο καθένας τον δικό τον εαυτό σου. Λέει: εσύ πάρε το παιδί μου πάνω σου και εγώ πάνω μου. Και στο τέλος του σχολείου, τι να κάνει το σχολείο. Μα στέλνει το πρωί στο ραδιόφωνο μηνύματα ότι ο καθηγητής δεν ασχολείται πια. Σου λέει: δεν ασχολείται το παιδί, δεν ασχολούμαι κι εγώ. Του βάζω ένα 17 για να μην έρθουν και με τραμποκίσουν. Οι γονείς, τα παιδιά, γιατί βάλεις το παιδί μου αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση πολύ ρευστή. Εν πάση περιπτώσει, τη μόρφωση δεν την έχουν ως ένα δρόμο προς την επιτυχία, προς το να τα καταφέρουν. Έχουν άλλους δρόμους, νομίζουν. Την τηλεόραση, τη διασημότητα.